Δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι μονοδιάστατα, δεν γίνεται. Φυσικά. Ένα από τα θέματα που μονοπόλησε το διαδίκτυο αυτή την εβδομάδα ήταν τα πορτρέτα που φτιάχνει μια καταπληκτική καλλιτέχνη από την Κύπρο. Ζει στο Λίβερπουλ στην Αγγλία με εσπρέσο και με άλλα είδη καφέδων. Ήταν καταπληκτικό. Αυτή την κυρία, λοιπόν, αυτή την κοπέλα τη βρήκαμε και είναι κοντά μας. Και πάμε αμέσως τώρα στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ, να συνδεθούμε και να συναντήσουμε την κυρία. Στο Λίβερπουλ, όλο το αλλάζω. Λίβερπουλ. Καλημέρα, κυρία Μαρία Αριστίδου. Ευχαριστώ καλημέρα, πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είμαστε μια χαρά, εσείς. Μια χαρά, σας ευχαριστώ. Τι καιρό έχετε εκεί στο Λίβερπουλ? Με επέστρεψα Κύπρο. Άρα είμαστε σε Κύπρο τώρα. Ποια τώρα πόλη? Είμαστε στην Κύπρο. Είναι λίγο συχιστή η κατάσταση, αλήθεια. Ναι. Απολογούμε. Γιατί, επειδή μετακόμισε. Μια Κύπρο, μια Αγγλία. Τι να κάνουμε. Είσαι πολίτης του κόσμου, μια χαρά. Στην Κύπρο εντάξει ο καιρός, γιατί εδώ έχουμε κρύα, δεν λέει να μπει άνοιξη. Ξεκίνησε και εδώ το κρύο. Α, ξεκίνησε και εκεί. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν πειράζει, θα πιει ένα ζεστό καφέ και θα μας ζωγραφίσει κάτι. Έτσι. Βρε Μαρία μου γλυκιά τώρα, για να μιλάμε στον ελληνικό, είσαι και τόσο πρόσχαρη και με το χαμόγελο στο στόμα, στα χείλη. Βλέπω λοιπόν, και θα δούμε και το βίντεο σε λίγο, ότι όλο αυτό το καλλιτέχνημά σου ξεκίνησε από ένα ατύχημα. Θες να μας το περιγράψεις λίγο? Έχει και λίγο σκαφέ στο χαρτί. Τυχαία είχα, ας πούμε, χαρτί που είναι το κατάλληλο για τις ακουαρέλες. Ναι, με συγχωρείς, θέλω να δούμε το βίντεο. Να δούμε λίγο το βίντεο, πώς κάνεις αυτό που μας περιγράφεις και μας λες εσύ. Να το βλέπουμε. Για πες μας. Τυχαία χύθηκε σε αυτό, παρόμοιο ήταν χαρτί. Ναι. Και βγήκε μια ωραία ποιότητα, ένα ωραίο χρώμα, μια ωραία υφή. Ναι. Και είπα, ότι αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να το δουλέψω έτσι λίγο καλύτερα, να δω μέχρι που θα φτάσει. Δηλαδή, από τον καφέ που χύθηκε σε ένα χαρτί, εσύ ξεκίνησες και έκανες αριστουργήματα. Γελάς. Να ρωτήσω κάτι, το βλέπουμε σε γρήγορο τώρα, το βλέπουμε στο γρήγορο. Έχεις δηλαδή δίπλα σου καφέ, λίγο βρεγμένο, με λίγο νερό, δηλαδή σκόνες καφέ και βουτάς το πινέλο και σιγά σιγά κάνεις εκεί το δημιούργημα. Πώς γίνεται? Είναι αναλόγως το τι θέλω να φτιάξω, τι υφή θέλω να δημιουργήσω, αναλόγως του θέματος, του μεγέθους. Δηλαδή μπορεί να είναι από εσπρέσο σε ελληνικό καφέ, αμερικάνο, διάφορα είδη και διάφορα brands. Είχα προσέξει οπότε στο αναλόγως το τι brand θα χρησιμοποιήσω, θα μου βγάζει διαφορετική υφή και διαφορετικό χρωματισμό. Mm-hmm. Ο καφέ στέκεται τώρα και δηλαδή βάφει το χαρτί και μένει αυτό, μένει ανεξίτηλα, μετά διατηρείται. Μένει, ναι, φυσικά. Δεν περνάς κάτι από πάνω? Για να μην ξεθοριάσει. Είναι μόνο το νερό και ο καφές. Από τη μία πίνεις δηλαδή και από την άλλη ζωγραφίζεις. Ακριβώς. Έχω και ένα βίντεο στο αυτό το βίντεο, δεν κάνω λάθος. Όχι, στο άλλο φαίνεται και το φλιτζανάκι μου με το καφέ μέσα. Εκείνο δεν φεύγει. Όταν πίνεις δηλαδή ελληνικό, κρατάς το κατακάθι και το κάνεις πρώτη ύλη. Ναι, ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα εδώ Εύα Γουόλι, Σούπερ Μάριο. Τι ποσότητα καφέ χρειάζεσαι για να κάνεις κάποια από τα έργα? Ας πούμε ένα τώρα, το Bob Marley που βλέπουμε. Για το ρομπότ που είχα κάνει, τον R2-D2, ναι, αυτή τη φιγούρα από Star Wars, είχε πάρει, να δεν κάνω λάθος, γύρω στα 10 εσπρέσο. Καλή στην παρέα, πίνετε... Κάψουλες ή κουτιά? Κάψουλες, εσπρέσο, και είναι διαφορετικά brands. Να σου πω, μας έχεις βάλει... Έχω φτιάξει και ένα καινούριο χθες το βράδυ. Ναι. Είναι μια νομίζω γνωστή κουπέλα, δεν κάνω λάθος. Μαρία, δεν σε πιστεύω και ετοιμαζόμουν να σου πω τώρα ότι έχω ξεσηκωθεί και θέλω να μου κάνεις ένα καφεπορτρέτο. Δεν σε πιστεύω, θα μου το στείλεις. Θα μου το στείλεις, Μαρία, ή θα έρθεις στην Αθήνα να γνωριστούμε και θα το φέρεις στο στούντιο. Καταρχήν έχει απίστευτο χέρι, έτσι. Δεν σε πιστεύω, δεν σε πιστεύω. Ερώτηση, πόσο χρόνο σου πήρε να κάνεις αυτό το πορτρέτο τώρα? Α, εσύ μου πήρες ώρα. Όχι, γιατί. Γιατί. Για πες. Είχε λεπτομέρεια το πρόσωπο. Όχι. Για καλό τώρα μου το λες ή για κακό? Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Είχε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που έπρεπε εκείνη τη λεπτομέρεια να την πετύχω. Πήρε γύρω στις 4 με 5 ώρες. Τι λες, βρε Μαρία. Ναι. Είναι και λίγο οι στρώσεις. Αναλόγως σε πόσες στρώσεις θα φτιάξεις και αυτό το χρόνο θα σου πάρει. Αυτό ήταν 3 στρώσεις. Ο Σούπερ Μάριο που βλέπουμε τώρα ήταν γύρω στις 7. Ο Μπομπ Μάρλι. 15. Μα μου λες 15, εγώ ήμουν πανεύκολη στις 4. Το πιο γρήγορό σου πόσο είναι, δηλαδή σε πόση ώρα κάνεις?
Μπορεί και σε 2 ώρες. Εξαρτάται από τη φιγούρα και, το μέγεθος που πρέπει να το φτιάξω. Αυτά τώρα τα πουλάς ή είναι δική σου ιδιωτική συλλογή? Τα πλήστα έχουν ήδη πουληθεί. Άμπα. Και τώρα ξεκινήσαμε με ειδικές παραγγελίες και έχουμε ανερχόμενες εκθέσεις σε καφετέρειες σε όλη την Ευρώπη. Φοβερό. Σε καφετέρια, μα εκείνο χώρο, σε καφετέρειες. Καταπληκτικό, ναι, Μαρία, σου δίνω συγχαρητήρια. Πώς ένα τυχαίο, ένα ατύχημα μπορεί να σε κάνει δημιουργό. Βέβαια, δεν το συζητώ. Ξέρεις τι γίνεται, βρε Μαρία μου. Και είσαι έναν άνθρωπο που είναι καλλιτέχνης, γιατί από τα σχέδια της φαίνεται ότι είναι καλλιτέχνης. Μα φαίνεται. Δηλαδή, οπότε το παραμικρό την εμπνέει. Πριν από τον καφέ. Α, να και το Frozen εδώ. Το έχουμε και θέμα στα γενέθλιά μας. Έπρεπε να γίνει το Frozen. Δεν είναι δυνατόν. Έχει αρρώσει και το περίφημο εξώφυλλο του National Geographic. Φοβερά, είναι φοβερά πραγματικά. Απίστευτο ταλέντο. Να και η Άριελ εδώ. Από πού εμπνέεσαι, από πού παίρνεις τους ήρωές σου? Είναι από γενικά την pop κουλτούρα, είναι από διάσημους χαρακτήρες που αγαπάω εγώ. Έτσι πιστεύω πως μου δίνει περισσότερο κίνητρο και το challenge, ας πούμε, για το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο ποιο θα είναι, τι είναι δηλαδή? Το επόμενο πιο δύσκολο να φτιάξω για να το πάρω στο επόμενο level. Mm-hmm. Τι όνειρο έχεις, δηλαδή τώρα τι ονειρεύεσαι να φτιάξεις? Δεν είμαι σίγουρη. Είναι πορτρέτο. Mm-hmm. Είναι σίγουρα ένα πολύ διάσημο πορτρέτο και έρχεται σύντομα. Oh, βαρουφάκι, κατάλαβα. Το βαρουφάκι θα φτιάξεις. Κατάλαβα. Με τη χειρονομία τη γερμανική. Αστειεύομαι. Λοιπόν, Μαρία μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Συγχαρητήρια. Περιμένω να έρθεις εδώ να σε ευχαριστήσω και από κοντά με το έργο που μου φτιάξεις και να σε ευχαριστήσω και πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Καλή συνέχεια και πάντα έτσι να χαμογελάς. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τα φιλιά μας στην Κύπρο. Καλημέρα. Γεια σας. Πάνω στην ώρα. Μας έβαλε το μηχάνημα. Μπλόκο. Καλά, τι καταπληκτική που ήταν. Εντυπωσιακό. Και ωραίο κορίτσι, πρόσχαρο, ευχάριστο, χαρούμενο. Μα... Η ζωή είναι τόσο λίγη. Γι' αυτό μπορεί και δημιουργεί. Μα έτσι όπως το λες. Τόσο μικρή που είναι η ζωή για να τη μαυρίζουν. Γιατί το ζει. Αυτό που κάνει το χέρι δεν το κάνει με πάθος. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε στο